Με την κυβερνητική πλειοψηφία να εμφανίζεται απολύτως συμπαγής, υπερψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά που ανοίγει το δρόμο για τη διενέργεια διαγωνισμού αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υπέρ της ρύθμισης στάχθηκαν οι 153 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, καθώς και ο ανεξάρτητος Νίκος Νικολόπουλος. Όχι ψήφισαν 102 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Παταμιού και της Ένωσης Κεντρώων. Παρόν δήλωσαν οι 14 βουλευτές του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής. Παρόν και ο ανεξάρτητος πλέον Στάθης Παναγούλης. Πουλάτε και εκδούλευση σε κάποιους κυρίους. Τους υπόσχεστε ότι θα καταφέρετε να μας εμποδίσετε. Ότι δήθεν με την προσπάθειά σας να μην οριστεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα μας εμποδίζατε. Λοιπόν είστε βαθιά γελασμένοι, δεν θα μας εμποδίσετε. Διότι είναι λαϊκή επιταγή να βάλουμε τέλος στη διαπλοκή και τη διαφορά και είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε και θα βάλουμε τέλος στη διαπλοκή και στη διαφορά είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Δημιουργείτε το δικό σας σύστημα διαπλοκής. Εσείς είστε διαπλοκή, κύριε Τσίπρα. Εσείς είστε διαπλοκή, είστε πιο παλιό και από το παλιό. Και επειδή η ενημέρωση είναι δικαίωμα του ελληνικού λαού, αυτή την ενημέρωση δεν μπορείτε να την ποδοπατείτε. Δυστυχώς όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή είναι η συνολική σας νοοτροπία. Διότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Και αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι μόλις ένας κρίκος σε μία αλυσίδα θεσμικής απαξίωσης της χώρας, διότι μετατρέπεται τη χώρα βήμα-βήμα σε ένα ιδιότυπο αυταρχικό καθεστώς. Νομίζουμε ότι η Συμβουλή ο κύριος Μητσοτάκης το αποτελεί κάθαρα. Αυτό είναι ένα έσχος που έχει γίνει. Οδηγεί την Ελλάδα σε καταστάσεις τρίτου κόσμου. Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσίπρας θέλουν μόνοι τους να φτιάξουν το νέο αναδιοτηλεπτικό τοπίο αναλόγως τι θέλουν να κάνουν με τους φίλους τους. Και πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά τους. Ωστόσο, η συζήτηση αποτέλεσε πεδίο σφοδρής σύγκρουσης του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση, καθώς και ευκαιρία μιας παράλληλης κόντρας Νέας Δημοκρατίας Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι πουλάει εκδούλευση στην διαπλοκή και ότι θέλει τη χώρα ευρωπαϊκή μπανανία. Με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, οι τέσσερις άδειες που προτείνουμε είναι πολλές, δεν είναι λίγες. Αλλά εσείς θέλετε Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη λιτότητα για τους πολλούς και θέλετε μπανανία σε ό,τι αφορά για τα προνόμια των λίγων. Με αυτή την Ευρώπη είστε. Λοιπόν, εμείς σας απαντάμε. Η Ελλάδα, ναι. Ευρωπαϊκή χώρα θα παραμείνει, ναι. Αλλά ευρωπαϊκή μπανανία όπως εσείς τη θέλετε, όχι. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από την πλευρά του εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τον κύριο Τσίπρα για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, αλλά και με αφορμή το ασφαλιστικό. Γιατί μόνο 4 άδειες, και όχι 14, 24 ή 34. Αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά να τυθασέψετε τη διαπλοκή και να προάγετε την πολυφωνία, θα υπέθετα ότι θα θέλατε να δώσετε περισσότερες άδειες. Κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν επιβάλλετε και αντίστοιχους περιορισμούς στη λειτουργία άλλων αγορών? Γιατί δεν ορίζετε κιόλας ανώτατο αριθμό κινηματογράφων, σούπερ μάρκετ, εστιατορίων, κομμωτηρίων? Τι σας είπα, κύριε Πρωθυπουργέ? Σας είπα ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Σας είπα μία απλή κουβέντα. Επιστρέψτε τις αρμοδιότητες πίσω στο ΕΣΟΥΡΟΥ εκεί που ανήκουν και εμείς θα ψηφίσουμε αμέσως τη σύνθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Αυτό σας είπα. Και προσποιηθήκατε τάχατε σ' άγνοια για τις αρμοδιότητες τις οποίες είχατε μεταφέρει στον Υπουργό Επικρατείας. Πιστεύετε ότι θα καταπέσει νομικά αυτή η τροπολογία? Πιστεύουμε ότι είναι ο ορισμός της αντισυνταγματικότητας. Δεν υπάρχει πιο κραυγαλαία αντισυνταγματικότητα μέχρι στιγμής σε νόμο. Ξέρετε όμως ότι στο δεύτερο στάδιο ακολουθούν και τα δεκάδες περιφερειακά κανάλια, τα οποία είναι η ψυχή της υπαίθρου. Αν περάσει αυτή η τροπολογία για τα πανεπιστημιακές εμβέλειες κανάλια, αμέσως μετά θα προχωρήσουν στο κλείσιμο των περιφερειακών σταθμών και των ραδιοφώνων. Ο στόχος είναι να κλείσουν περίπου τα 2/3 από τα λειτουργούντα σήμερα μίντια. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
Πάρτε πίσω αυτό το νομικό εξάμβλωμα και ελάτε στο τραπέζι του διαλόγου να ρυθμίσουμε το τοπίο. Συνέλθετε λοιπόν, γιατί υπάρχει ακόμα χρόνος να μην εκθέσετε άλλο τη χώρα και την ιστεροφημία σας. Και επιτέλους κυβερνήστε. Ασχοληθείτε με τα μεγάλα θέματα που είναι έτοιμα να σκάσουν στα χέρια σας. Κυβερνήστε ή αποχωρήστε επιτέλους, έντιμα, και μην κάνετε άλλη ζημιά σε αυτή τη χώρα. Με τους σταθμούς που θα κλείσουν, τους 4 σταθμούς που θα κλείσουν, οι εργαζόμενοι πού θα πάνε? Ανεβαίνετε στα κάγκελα για τη δημόσια τηλεόραση και αδιαφορείτε για τους εργαζόμενους στην ιδιωτική τηλεόραση. Δηλαδή το δίλημα που θέτετε σήμερα είναι διαπλοκή παλαιού τύπου, διαπλοκή που έχει επιλέξει και έχει στηρίξει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ή διαπλοκή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Λέτε είναι διαπλεκόμενοι. Εσείς τι θα φέρετε, Αγίους? Εσείς θα φέρετε Αγίους? Αγίους θα φέρετε. Εντάξει. Εντάξει. Άμα ήταν διαπλεκόμενοι, γιατί ήσασταν όλη μέρα στα κανάλια τους από το πρωί μέχρι το βράδυ? Εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό που λέει ότι μπορεί και μόνος του. Τα μηνύματα τα αρνητικά συνεχίζονται από παντού, κάνει ότι δεν ακούει. Η ουσία είναι ότι η ενημέρωση στη συντριπτική της πλειοψηφία, που είναι κοινωνικό αγαθό, θα είναι πάλι στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων. Και το ότι θα μπει τάξη με τον διαγωνισμό κλπ, αυτά είναι τουλάχιστον για αφελείς. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, διότι όταν θα έρθουν οι νέοι διεκδικητές αδειών και θα τεθούν τα ερωτήματα, ποιος είσαι, ποιον εκπροσωπείς, πού βρήκες τα λεφτά, ποιο είναι το συμφέρον που σε παρακινεί, θα ανέβουν στο δέντρο. Και όταν ανέβουν στο δέντρο, η παροιμία λέει ότι θα φανούν τα οπίστια.